Με ιδιαίτερη αγωνία αναμένουν αιρετοί και πολίτες τα αποτελέσματα της μεγάλης δημοσκόπησης, την οποία διενήργησε για λογαριασμό της εφημερίδας «Η ημέρα της Ζάκυνθος» η εταιρεία VPRC στη Ζάκυνθο, για το νέο ενιαίο Δήμο του νησιού και τα αποτελέσματα τα οποία θα δημοσιοποιηθούν στο Φύλλο της Δευτέρας 19 Απριλίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν και οι απαντήσεις των Ζακυνθινών στα καυτά ερωτήματα της πρώτης δημοσκόπησης για τον επερχόμενο ένα και μοναδικό Δήμο και τα οποία είναι: ποιος θα είναι ο εκλεκτός της βάσης, ποια η δύναμη των υποψηφίων ανά σημερινό Δήμο, ποιες οι διαφορές στα δύο μεγάλα κόμματα, τι συγκεντρώνουν οι μικροί, σε ποια προβλήματα ζητούν επίλυση οι πολίτες από το νέο ενιαίο Δήμο Ζακυνθίων. Οι απαντήσεις λοιπόν τη Δευτέρα 19 Απριλίου στην ημέρα. Μην τη χάσετε. Την υποψηφιότητά του για τον ένα Δήμο που θα δημιουργηθεί στη Ζάκυνθο με την εφαρμογή της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης του Καλλικράτη εξέφρασε ο Δήμαρχος Αρτεμισίων Αντώνης Αντίοχος, λέγοντας παράλληλα ότι και ως υποψήφιος Δήμαρχος είχε το χρήσμα από το ΠΑΣΟΚ. Σημαντικές αλλαγές έγιναν στο καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Γιάννης Γιαννούλης υπογράμμισε πως από εδώ και πέρα όσοι θέλουν να γίνουν μέλη της Νέας Δημοκρατίας θα προσκομίζουν και το ποινικό τους μητρό. 48 ώρια απεργία προγραμματίζει στις 21 και 22 Απριλίου το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Στην απεργία συμμετοχή έχουν δηλώσει οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι τραπεζοϋπάλληλοι και οι οικοδόμοι. Με την εγκατάσταση των πρώτων συνεργείων της αναδόχου εταιρείας άρχισαν οι εργασίες για την επισκευή των κτηρίων των σχολικών συγκροτημάτων των ΕΠΑΛ και της ΕΠΑ στον Άγιο Κύρικα. Όπως ανέφερε ο εργολάβος, όλα τα έργα θα ολοκληρωθούν μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ενώ το αργότερο σε 1,5 μήνα θα έχουν τελειώσει οι οχληρές εργασίες. Εγκαταλελειμμένοι εγκαταγγέλουν ότι είναι από το Δήμο Ζακυνθίων τα μέλη του ΚΑΠΗ. Όπως ανέφεραν, ο Δήμος δεν τους προσφέρει ούτε νερό. Μόλις 21 κρουαζιερόπλοια θα έρθουν φέτος στη Ζάκυνθο, κάτι που σημαίνει ότι το νησί μας δεν τα πάει καθόλου καλά στο θαλάσσιο τουρισμό. Στο θέμα αναφέρθηκε ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Νίκος Τσίπηρας. Περίπου 300 με 400 άτομα δεν έχουν λάβει επιδότηση για την παραγωγή του 2009 ή πήραν λιγότερα χρήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών. Οριστική λύση του προβλήματος στο συγκεκριμένο θέμα θα βρεθεί, όπως εκτιμά η οργάνωση, εάν προχωρήσουν οι διορθώσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ, ενώ η διαδικασία καταβολής των επιδετήσεων θα λήξει οριστικά στο τέλος Ιουνίου. Ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης απορριμμάτων θα δημιουργηθεί σε επίπεδο περιφέρειας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στην ΚΕΔΚΕ το Υπουργείο Εσωτερικών και δημοσιοποίησε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Καθαριότητας ο πρόεδρος του Ανδρέας Ξένος. Στο αρχικό σχέδιο θα κατατεθούν παρατηρήσεις. Παρεμβάσεις για τον καθαρισμό των τουριστικών περιοχών εντός των ορίων του πραγματοποιεί ο Δήμος Αρκαδίων. Μαθητές από σχολεία του εξωτερικού υποδέχθηκε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς στα πλαίσια πραγματοποίησης του προγράμματος Comenius.